Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διεργασίες του 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Φόρουμ Συνεδρίου «Γλώσσες, Πολιτισμοί, Μετάφραση», το οποίο αποτελεί θεσμό ανοιχτού πεδίου και ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων επιστημόνων και ερευνητών από όλο τον κόσμο στα ζητήματα διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς που μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού από χώρες πολύ μακριά από την χώρα μας και από την πόλη μας ταξιδέψατε ως εδώ για να γεμίσετε τον χώρο και την πόλη μια ομορφιά και γνώση. Το συνέδριο διοργανώθηκε στην Κομοτηνή από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξήνιων Χωρών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και την Ανώτατη Σχολή Μετάφρασης του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας Λομονόσοφ με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ρωσικός Κόσμος. Θέλω να σας πω ότι το τμήμα μας, το οποίο φέτος κλείνει 18 χρόνια λειτουργίας, просто сообщу, что нашему отделению исполнилось 17 лет. Έχει επιμοποιήσει δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες μόνο μέχρι τώρα. Звания были удостоены почетного звания почетного профессора на нашем отделении всего два человека. Ο πρώτος είναι ο Παναγιώτατος Πατριάρχης, Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στην επιστημονική συνάντηση συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες στον τομέα της θεωρίας και της μεθοδολογίας της μετάφρασης, της φιλολογίας, της γλωσσολογίας, της παιδαγωγικής, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και άλλων τομέων των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και νέοι ερευνητές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μελέτη των ζητημάτων της διεθνούς επικοινωνίας, μετάφρασης και διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Δεν αποδίδεται από το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας και το Τμήμα Παρευξηνίων σε εσάς, αλλά αποδίδεται από εσάς προς εμάς. Και σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε να γίνετε μέλος της οικογένειας του Δημοτικού Πανεπιστημίου. Στην επίσημη έναρξη του Φόρουμ Συνεδρίου, εκτός από τις ομιλίες των προσκεκλημένων, ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα για την έναρξή του και πανηγυρική τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, του Νικολάη Γκαρπόφσκι, κοσμήτορα της Ανώτατης Σχολής Μετάφρασης του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας Λομονόσοβ.